Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου, αληθώς Ανέστη. Βέβαια πέρασε η Ανάσταση, αλλά μου αρέσει να λέω και καλή Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου, αληθώς Ανέστη. Και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους, το Δουνουτού και Τούρκους Μουσουλμάνους. Και Τούρκους Μουσουλμάνους. Βέβαια πέρασε το Χριστός Ανέστη, αλλά μ' αρέσει να λέω Χριστός Ανέστη όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφ που έλεγε όλο το χρόνο Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Έτσι μ' αρέσει και εγώ να λέω όλο το χρόνο τον Αναστάσιμο, εντάξει, όποτε μπορώ τον Αναστάσιμο, τον Αναστάσιμο μου αρέσει να λέω αυτόν τον Αναστάσιμο χαιρετισμό. Είχα βέβαια και τη γιορτή μου προχθές Δευτέρα 21 Μαΐου του 2018 του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Ελπίζω να μου στείλετε μηνύματα. Δεν μπορώ να μπω στο Facebook. Και σας ευχαριστώ. Πιστεύω και ελπίζω, πιστεύω ότι μου στείλετε τα χρόνια πολλά και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Δεν τα έχω δει. Σας λέω δεν μπορώ να μπω στο Facebook. Δεν τα έχω δει. Και ελπίζω να μου στείλετε. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας για τη γιορτή μου. Η γιορτή διαρκεί 40 μέρες. Γιορτάζω και το φωνάζω σε όλη τη ζωή. Γιορτάζω και το φωνάζω σε όλη τη ζωή. Είναι η μέρα μου, είναι η χαρά μας που γιορτάζω. Του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Αλλά ο Σατανάς δεν μ' άφησε να γιορτάσω, απίστευτο θα σας πω, επειδή αγωνίζομαι συνέχεια για τη λευτεριά της Ελλάδας. Αγωνίζομαι συνέχεια για τη λευτεριά της Ελλάδας και σας φωνάζω, ξυπνήστε, γιατί δυστυχώς στεναρκωμένοι κοιμάστε. Ξυπνήστε όλοι στο Σύνταγμα, φωνή λαούργοι θέλουν να πέσουν οι Γερμανοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Σας φωνάζω, αλλά δεν με ακούτε. Η κατάσταση σας λέω είναι δραματική. Αλλά ο Σατανάς μου έκανε το χειρότερο δώρο της... μου έκανε... απίστευτο το χειρότερο δώρο της γιορτής μου. Παραμονές των γιορτών μου. Μία εβδομάδα τώρα, την Τρίτη 15 Μαΐου, απίστευτο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που με έκανε και μου σπάσε το χέρι, δηλαδή απίστευτο αυτό που έγινε, δεν έχει ξαναγίνει, δεν μου έχει ξαναγίνει αδέλφια μου αυτό. Μιλάω τώρα στο ραδιόφωνο και σας λέω αδέλφια μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν έχει ξαναγίνει, απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει. Μου έσπασε το χέρι, απίστευτο. Μου έσπασε το χέρι.
Σας λέω, αυτό το πράγμα δεν μου έχει ξαναγίνει. Απίστευτο, δεν μου έχει ξαναγίνει. Το πιστεύετε, αδέλφια μου? Ήτανε σε απευθείας δες εδώ που είχαν ρίξει μία που γέννησε το μωρό και το έριξε στον κάδο. Και πήγα εκεί να κόψω τα κανάλια, γιατί περνάω το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι, που λέει δεν υπάρχει Ελλάδα, Γερμανία, η χώρα είναι σκλαβωμένη, να φωνάξω ότι η χώρα είναι σκλαβωμένη, δεν είναι ελεύθερη. Και έκοψα πρώτα την Τατιάνα Στεφανίδου και μετά ήταν το δελτίο ειδήσεων του Νίκου Ευαγγελάτου στο Έψιλον, που ήταν απευθείας σύνδεση αυτός ο Μπανασάκης. Απίστευτο, αυτό που έγινε, σας λέω, δεν μου έχει ξαναγίνει. Δεν μου έχει ξαναγίνει. Απίστευτο. Τον έκοψα και μετά με ρώτησε, θα με ξανακόψεις? Λέω, ναι. Θα με ξανακόψεις, ναι. Και δεν το πίστευα και με πέταξε. Σας λέω, απίστευτο αυτό που έγινε. Απίστευτο. Πήρε φόρα και με πέταξε με όλη τη δύναμη. Με όλη τη δύναμη, ακριβώς στο δρόμο, εκεί που ήταν ο κάδος, εκεί που πετάξανε το μωρό, που έχει πολλές σατανικές δυνάμεις βέβαια. Απίστευτο αυτό που έγινε. Σας λέω, με πέταξε με όλη τη δύναμη αυτό. Με πέταξε με όλη τη δύναμη. Δεν μου είχε ξαναγίνει. Δηλαδή, δημοσιογράφος σε απευθείας σύνδεση να με σκοτώσει. Και μία κυρία μου είπε, το είδαμε, λέει, αυτή με τον άντρα, ο άντρας βρήκε το μωρό και είχε πάει στην αδελφή της στον Κολωνό. Και μου λέει, σε είδα, με λέει, που έπεσες, και λέει, άμα χτύψω στο πεζοδρόμιο, αλίμονό της. Και ήρθε το βράδυ, λέει, σε είδαμε που, και η κάμερα έφυγε όταν έπεσες. Και μου το έλεγε το βράδυ, απίστευτο, δεν είναι, δηλαδή θα σκοτωνόμουν. Τώρα αυτή τη στιγμή, αδέλφια μου, θα ήμουν νεκρή, το πιστεύετε? Δόξα το Θεό, με θαύμα του Θεού ζω, με θαύμα του Θεού. Σας λέω, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είδα τον ουρανό μετάστρα. Πώς κάποιος, αυτός προχθές με την Ταλίκα, σκότωσε 2 οδηγούς, παρακαλώ. Σκότωσε 2 οδηγούς και δεν καταλάβανε πώς σκοτωθήκανε. Δηλαδή, όσα δεν φέρνει ο χρόνος, όλος τα φέρνει στιγμή. Έτσι ακριβώς, πού να το φανταζόμουν, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μάνος Μπανασάκης, θα τον καταγγέλω, ο Μάνος Μπανασάκης στο Έψιλον, παρακαλώ, αυτός που είναι σε απευθείας συνδέσεις, αυτός μου είπε, είμαι κριτικός, είναι τρελός, είναι, του σατα... είναι τρελός, θέλει ψυχίατρο, απίστευτο, όλοι τον ευρίζαν, ακλαίω, σας λέω, έπαθα σοκ, αυτό που μου έγινε δεν έχει ξαναγίνει. Έπαθα σοκ. Βρέθηκα να πετάω, να πετάω. Με πέταξε, σας λέω, με το κεφάλι στο δρόμο αυτό. Με όλη τη δύναμη βρέθηκα να πετάω. Με όλη τη δύναμη. Δεν έχει ξανά. Με όλη τη δύναμη. Και εγώ, αυτό το αίσθημα έχασα, έχασα τη γη κάτω από το πόδι. Νόμιζα ότι πέθανα. Νόμιζα ότι πέθανα, σας λέω. Πώς οι οδηγοί βρέθηκαν νεκροί και από πάνω βλέπαν το σώμα τους? Έτσι ακριβώς, απίστευτο. Ο Άγιος Αχίλλειος με γλίτωσε. Θα ήμουν νεκρή τώρα και μπήκε το χέρι μου. Αυτό σου λέω, σας λέω, το θαύμα του Θεού. Μπήκε το χέρι μου από πίσω και σώθηκα. Μπήκε το χέρι μου από πίσω και έφαγε όλο το βάρος του σώματος, όλη τη δύναμη την έφαγε το χέρι. Και μου έσπασε το χέρι. Είναι μελανιασμένο όλο αυτό. Το έχω δεμένο. Πεθαίνω στον πόνο. Είναι πρισμένο. Απίστευτο. Είμαι άρρωστη. Δεν το πιστεύω. Είναι πρισμένα τα χέρια μου. Πρισμένο, σας λέω. Πρισμένο. Να πονάω. Και έχω 2 γέροντες γονείς. Ποιος θα τους φροντίσει? Απίστευτο. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, με σκότωσε. Αυτό που έκανε είναι κακούργημα. Θα ήμουν νεκρή τώρα. Μου σπάσε το χέρι. Απίστευτο ο Σατανάς, αυτός ο Μπανασάκης. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δεν το πιστεύω. Μου σπάσε το χέρι, αδέλφια. Μου σπάσε το χέρι. Δεν το πιστεύω. Τι δώρο μου έκανε παραμονές της γιορτής μου ο Σατανάς. Απίστευτο. Τότε που μου είχε κλέψει πάλι στα γενέθλιά μου την τσάντα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν, και να κλαίω, νόμιζα ότι ήμουν νεκρή. Έτσι.
να με σηκώσουν, να τον εφρίζουν όλοι, να τον εφωνάζουν μάμα και να κλαίω απίστευτο το χέρι μου, όλο το βάρος, όλη τη δύναμη την πήρε το χέρι. Και μου είπανε πώς δεν χτύπησες πίσω στο κεφάλι σου, όλοι μου το είπανε. Μου το είπανε πώς δεν χτύπησες πίσω στο κεφάλι, πώς δεν χτύπησες. Πώς ζεις, λέει, θαύμα. Ένας είχες Άγιο. Εκείνη την ημέρα γιόρταζε ο Άγιος Αχίλλειος. Αυτός με γλίτωσε. Σας λέω, μπήκε το χέρι και πήρε όλη τη δύναμη αυτή. Απίστευτο. Και μου σπάσε το χέρι. Να πεθαίνω τώρα στους πόνους, είναι πρισμένο. Απίστευτο. Το είχα κάνει και αποκλειστικό. Το είχα βγάλει στην τηλεόραση, το κατήγγειλα. Στην εκπομπή στη Φόρα του φίλου που καμπούρ στον Καρατζαφέρη, το κανάλι το Άρτριβι. Και μου είπε ότι έπρεπε να τον συλλάβουν αμέσως, δικηγόρος, έπρεπε να τον συλλάβουν αμέσως. Έπρεπε αμέσως να τον συλλάβουν. Το καταλάβατε, απίστευτο. Και άκου τώρα να έρθει περιπολικό, δεν το κάλεσε κανείς, μόνο του ήρθε εκείνη τη στιγμή. Ούτε τον συνέλαβα, τίποτα, τον υπερασπίζω να το πιστεύετε. Να σου ένα περιπολικό εκείνη τη στιγμή που κλαίω, τους είπα το περιστατικό, όπως τον Μπουτάρι. Που καλά του κάνανε και του συνέλαβαν αμέσως. Εμένα τίποτα, σας λέω, τίποτα. Τίποτα, να τον υπερασπίζω, λέω θα σου κάνω μήνυ, θα σου κάνω. Και να βγαίνει αυτός μπροστά, θα σου κάνω, λέει, και εγώ μήνυ, έχω δύο μάρτυρες και θα σου πω ότι με έσπρωξες εσύ. Ψευδομάρτυρες, ρε παιδί μου, απίστευτο, είχε ψευδομάρτυρες. Δεν θα βρίσκα άκρη, απίστευτο. Η αστυνομική να τον... Ήρθε ένα περιπολικό, σας λέω, άνδρας και γυναίκα αστυνομική να τον υπερασπίζονταν. Και ούτε να τον συλλάβουν, αυτό που έκανε ήταν κακούργημα. Πήγε να με σκοτώσει, μου σπάσε το χέρι αυτό. Δεν είχε ξαναγεί. Σας λέω, αδέρφια μου, έχω πάθει σοκ. Είμαι ακόμη σε κατά, μια εβδομάδα μετά... Είμαι σε κατάσταση σοκ. Σας λέω, είμαι σε κατάσταση σοκ. Δεν το πιστεύω, δεν μου έχει ξανά. Ο σατανάς με χτυπάει όλο και χειρότερα. Με χτυπάει με ακραίες καταστάσεις αυτές. Ακραίες. Το επόμενο βήμα είναι να με σκοτώσουν. Αυτά τα λέω εγώ, τα σημάδια του πολέμου. Τα λέω οι συνέπειες του πολέμου. Ότι βρισκόμαστε... Έχουμε γερμανική κατοχή και κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε πόλεμο και όχι ειρήνη κατοχή και εγώ κάνω πόλεμο, κάνω αντίσταση. Αυτά είναι τα σημάδια του πολέμου. Αυτή είναι ο σατανάς με χτυπάει όλο και σε ακραία κατάσταση. Και ήταν δύο περιστατικά, μία με τον νόμο την προηγούμενη εβδομάδα, 9 Μαΐου. Πήγαινα μου το έβγαλε αυτός ο αστυνομικός στο Μέγαρο Μαξίμ και τώρα 15 Μαΐου αυτός ο Μπανασάκης ακόμη χειρότερο. Πού να φανταζόμουν ότι είναι ακόμη χειρότερο. Απίστευτο αυτό. Είμαι σε κατάσταση σοκ, σας λέω. Δεν έχω συνέλθει. Πήγε να με σκοτώσει. Διέπραξε κακούργημα της σωματικής μου ακεραιότητας. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, σας λέω. Πήγε να με σκοτώσει, απίστευτο, είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ, σας το λέω. Είμαι σε κατάσταση σοκ, σας το λέω. Είμαι σε κατάσταση